Πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η ορκομοσία του νέου Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και των μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, πλην Κασιδιάρη Δέσποινα Βλεπάκη, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Η ορκομοσία της νέας Δημοτικής Αρχής έγινε στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, μια επιλογή όχι τυχαία, αφού η νέα ηγεσία θέλει να ρίξει το βάρος στις πιο παραμελημένες γειτονιές της Αθήνας. Ο Χάρης Δούκας, όταν έλαβε το λόγο, μίλησε για το όραμά του για μια Αθήνα πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς, και υποσχέθηκε να είναι ο Δήμαρχος όλων των Αθηναίων. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, βουλευτές, μέλη του ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωποι άλλων κομμάτων αλλά και πλήθος κόσμου. Ο Ηλίας Κασιδιάρης θα ορκιστεί αύριο μόνος του, όπως αποφασίστηκε από τις αρχές. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο οποίος ευχήθηκε καλή θητεία στον Χάρη Δούκα και στους νέους δημοτικούς συμβούλους, Μάρκο. Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα, και να δούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την ομιλία του κυρίου Δούκα. Οι άνθρωποι κρύβουν μέσα τους μια δύναμη αλλαγής των πραγμάτων, βελτίωσης, αντίστασης, ανατροπής και αξιοπρέπειας. Αυτή η Αθήνα έδωσε στις πρόσφατες εκλογές το μήνυμα μιας άλλης προοπτικής για την πόλη. Σε αυτή την Αθήνα θέλουμε να στηριχθούμε. Με αυτή να πορευτούμε, για αυτή να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Έξω από κόμματα και πολιτικές σκοπιμότητες. Δήμαρχος όλων των Αθηναίων. Αυτό δεν είναι προεκλογικό σύνθημα, αλλά είναι σταθερή πεποίθησή μου.